Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Τσιαούση. Συζητάμε για τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων της Λέσχης που είχαν μια σημαντική νίκη χθες. Πράγματι, ήταν μια νίκη. Δεν θα πούμε ότι ήταν η απόλυτη νίκη, θα το μεγαλοποιήσουμε να πούμε ότι έγινε κάτι το τόσο σπουδαίο. Όμως είναι μια μικρή νίκη σε ένα συγκεκριμένο χώρο δουλειάς, με ιδιαίτερες συνθήκες, πράγμα που από μόνο του αξίζει και χρήζει μελέτης για να βγάλουμε συμπεράσματα. Και βεβαίως δεν μπορούμε και να υποβαθμίσουμε κιόλας το ότι είναι μια σοβαρή κατάκτηση συλλογικής δράσης των εργαζομένων εκεί πέρα, οι οποίοι δώσανε μια παλικαρίσια μάχη μέσα από το συνδικάτου τους, με τις κατευθύνσεις του συνδικάτου τους και φυσικά έχοντας στο πλάι τους δεκάδες εργατικά σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους, φορείς του κινήματος, συλλόγους γυναικών κτλ. Mm-hmm. Επομένως, αυτό το γεγονός από μόνο του είναι κάτι που πρέπει να το αναδείξουμε και είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει, ας το πούμε έτσι, το σήμα, την προοπτική που έχουμε ως εργαζόμενοι, τελικά ότι μόνοι εγγυητές για τα συμφέροντά μας, για τα δίκαια μας που έχουμε ως εργαζόμενοι, είναι οργανωμένοι ο αγώνας και κανένας άλλος. Κύριε Τσιαούση, μέσα από αυτόν τον αγώνα αναδείχθηκε και η ανάγκη οι εργαζόμενοι αυτοί να εκπροσωπούνται. Πλέον έχουν το επιχειρησιακό του σωματείο. Ναι, πράγματι. Αν μπορούσαμε να κρατήσουμε ένα από τα πολλά θετικά στα οποία βρίσκουμε, σε αυτές τις κινητοποιήσεις που κάναμε, σε αυτά τις εξελίξεις που είχαμε, είναι το ότι ενώ στο συγκεκριμένο χώρο οι εργαζόμενοι ήταν, να το πω έτσι, έρμεα στη διάθεση της εργοδοσίας, ανοργάνωτη, δηλαδή σε μια κατάσταση που επικρατεί λίγο ή πολύ στους περισσότερους χώρους δουλειάς, με τη συνεχή παρέμβαση και την επίμονη παρέμβαση του συνδικάτου μας που αναδείκνυε όλα αυτά τα ζητήματα και πάνω και στα οξυμένα προβλήματα τα οποία προέκυψαν, κάναν το βήμα, δυναμώσαν οι δεσμοί μεταξύ τους, των συναδέλφων και του συνδικάτου. Και αυτό βήμα-βήμα έφερε και αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση την οποία πραγματοποιήθηκε, αλλά και ως αποτέλεσμα το να υπάρχει πλέον οργανωμένη μορφή, ας το πούμε έτσι, μέσα στο χώρο δουλειάς, με την ένταξη των συναδέλφων μέσα στο κλαδικό συνδικάτο μας, αλλά και με τη συγκρότηση δικού τους επιχειρησιακού σωματείου, προκειμένου ακόμα καλύτερα να μπορούν να διαχειρίζονται τις όποιες καταστάσεις. Δηλαδή μια εξέλιξη η οποία εκ των πραγμάτων δίνει δυνατότητες στους συναδέλφους πλέον διαφορετικά να αντιμετωπίζουν την εργοδοτική επιθετικότητα, που σε αυτό το σημείο να μην βγάλουμε και από το κάδρο, και την επιθετικότητα που εκφράζεται με τη στήριξη και της Πριτανίας, έτσι. Γιατί έχουμε ξαναμιλήσει μαζί επανειλημμένα για το συγκεκριμένο θέμα και να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι μεγαλοεργολάβοι, οι οποίοι επιδιώξαν να πετάξουν 50 κοντά εργαζόμενους στο δρόμο μέσα σε μια νύχτα, είχαν έμεσα ή άμεσα υποδοσμένες συνθήκες τη στήριξη και της Πριτανικής Αρχής του Πανεπιστημίου, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ βλογάει την επιχειρηματική δράση μέσα στα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Άλλωστε και προχθές που είχατε συνάντηση, η Πριτανική Αρχή είπε ότι εγώ είμαι δοσμένος αυτό που λέγεται εργολάβος μέσα στο πανεπιστήμιο. Ακριβώς αυτό. Ενώ στην αρχή της κινητοποίησης είχαμε μια αντιμετώπιση, καταλαβαίνετε ότι δεν καθόταν να συζητήσουν μαζί μας να βγάλουμε μια άκρη και όλα αυτά. Η πίεση που άσκησαν οι κυλιόμενες τάσεις εργατησίας που πραγματοποιήθηκαν, στο τέλος καταφέραν και τι, να γίνει μια τριμερή συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε την πέμπτη μέρα συνεχόμενων κινητοποίησεων. Έτσι είχαν ξεκινήσει κινητοποίησεις από την Παρασκευή. Mm-hmm. Αυτή η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λοιπόν χθες το μεσημέρι, στην οποία και η πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης αλλά και η πλευρά της Κοινοπραξίας των Εργολάβων εξέφρασε 2-3 πραγματάκια. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, θεωρητικά, γενικά και αόριστα, ότι αγαπάνε τους εργαζόμενους. Ξέρετε αυτή η λογική που λέει ότι σας αγαπάμε αλλά δεν σας παντρευόμαστε. Γιατί είναι οι ίδιοι που τους είχαν και ξεροσταλιάζανε διεκδικώντας τη δουλειά τους. Δεύτερον, ότι εμείς θέλουμε να βγούμε όλοι κερδισμένοι. Δηλαδή ένα πολύ ουτοπικό έτσι, επιχείρημα, ότι μπορούν και οι φοιτητές να είναι κερδισμένοι με το να συντίζονται κανονικά και με ποιότητα, και οι εργαζόμενοι να έχουν πλήρη και σταθερή εργασία, και η Πριτανία να βάζει μέσα τους επιχειρηματίες να λωνίζουν και οι επιχειρηματίες να βγαίνουν κερδισμένοι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, άμα
κάπου σχηματικά προσπαθούσε κάποιος να το βάλει έτσι σε μια σειρά σαν μια μαθηματική εξίσωση, δεν πρόκειται ποτέ να βγάλει λύση. Δεν γίνεται μια τόσο σημαντική λειτουργία εντός των πανεπιστημίων που είναι η σύντηση χιλιάδων φοιτητών καθημερινά να μετατρέπεται σε αντικείμενο κόστους ωφέλους, να το πούμε έτσι, σε αντικείμενο κερδών για τους εκμετάλλευση και κερδών για τους μεγάλους επιχειρηματίες, και την ίδια στιγμή αυτό να μην εκφραστεί με αρνητικές συνέπειες σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζόμενων που απασχολούνται εκεί, ακόμα και των φοιτητών, οι οποίοι βλέπουν ότι σφίγγουν τα πράγματα στη λέσχη, οι οποίοι βλέπουν ότι ακριβώς επειδή ο επιχειρηματίας μπαίνει εκεί μέσα για να βγάλει κέρδος και όχι για, με το άγχος για το αν θα φάνει φοιτητές ή όχι. Έτσι, μειώνει και τα κριτήρια. Ακριβώς. Καταλήγουμε σε μια κατάσταση που στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ακόμα μαγαζί, ας το πούμε έτσι, η λέσχη των φοιτητών, και μάλιστα μαγαζί γωνία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εκεί, θέλοντας και μη, οι πελάτες καταλήγουν εκεί. Το καταλαβαίνετε αυτό. Mm-hmm. Ακριβώς. Κύριε Σιαούση, μιας και μιλάμε για τα αποτελέσματα αυτού του αγώνα, λέτε και στην ανακοίνωσή σας, στην τελευταία παράγραφο, ότι δεν μπορείτε να μη σχολιάσετε και τη στάση δυνάμεων του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού στη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Βεβαίως. Και είναι σημαντικό να το αναδείξουμε και αυτό και να το συνδυάσουμε και με μια σειρά άλλες εξελίξεις. Με ποια έννοια το λέμε αυτό? Καταρχήν να θυμίσουμε και σε αυτό το σημείο για άλλη μια φορά ότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι δεν ξεκίνησαν τώρα τις κινητοποιήσεις τους. Αυτό το πενταήμερο, στο πούμε έτσι, συνεχόμενων στάσεων εργασίας κτλ. Ήρθε ως συνέχεια μιας μεγάλης δράσης που αναπτύξαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Πάνε πολλά χρόνια πίσω από τότε που οι Βρετανικές αρχές πήραν την απόφαση να αναθέσουν ως αντικείμενο κερδοφορία στη λέσχη των πανεπιστημίων. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλά. Έχουν αλλάξει, πώς το λένε, συμβάσεις εργασίας. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα συνολικά για τους εργαζόμενους εκεί πέρα, οι οποίοι είναι πάνω από 10 χρόνια ο καθένας. Δηλαδή υπάρχουν συνάδελφοι που είναι εκεί μέσα εδώ και 30 χρόνια. Έτσι. Και από τότε μάλιστα που μπήκαν και συγκεκριμένοι εργολάβοι, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν αλλάξει είτε κατά μόνας είτε μέσα από κοινοπραξίες, έχουν μεσολαβήσει πάρα πολύ. Σε όλο αυτό το διάστημα δεν παρευρέθηκε ποτέ ένας εκπρόσωπος του εργατικού κέντρου, εκ μέρους της πλειοψηφίας φυσικά, έτσι, γιατί οι ταξικές δυνάμεις μεταξύ των οποίων και του συνδικάτου μας καθημερινά εκεί ήταν. Ακόμα και τώρα, εν πάση περιπτώσει, που κορυφώθηκαν αυτές οι κινητοποιήσεις, που διακυβεύονταν δηλαδή το αν θα, οι εργάτες θα καταφέρουν να επιβάλλουν το δίκαιο τους ή αν ο τσαμπουκάς του μεγάλου επιχειρηματία θα περάσει, δεν φάνηκε ένας εκπρόσωπος να πει έστω και συμβολικά, έστω και ας μην το εννοούσε να το πω έτσι, μια κουβέντα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα πολύτιμο συμπέρασμα. Πιστεύετε γιατί ότι υπονόμευσαν κιόλας τον αγώνα? Το αν υπονόμευσαν τον αγώνα το θεωρούμε δεδομένο, δεν το πιστεύουμε. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι υποτίθεται για άλλη μια φορά ότι μέσα στα πανεπιστήμια και όχι μόνο δραστηριοποιείται ένα σωματείο το οποίο χαρακτηρίζει το σωματείο εργολαβικών εργαζόμενων, εν πάση περιπτώσει κάτι τέτοιο, και το οποίο υποτίθεται πάλι ότι έχει μέλη και μάλιστα στις εκλογές τις οποίες παρουσιάζουν και τα λοιπά παρουσιάζουν μεγάλη συμμετοχή και ούτω καθεξής. Όταν λοιπόν έχεις μια τέτοια κατάσταση, όταν βλέπεις ότι, πώς το λένε, γίνεται μια τέτοια μάχη και δεν παίρνεις θέση μεταξύ θήτη και θύματος, δεν είναι ίσες αποστάσεις αυτό το πράγμα. Έτσι. Η απόσταση μεταξύ θήτη και θύματος είναι κατευθείαν στήριξη του θήτη. Και εκτός όλων των άλλων, αυτό το σωματείο στο οποίο αναφερόμαστε έχει και ένα-δύο μέλη συγκεκριμένα εκεί πέρα, ας πούμε, τα οποία ποτέ δεν πήραν μέρος στις συλλογικές διαδικασίες, πόσο μάλλον στις κινητοποιήσεις. Να έρθουν στη Γενική Συνέλευση που κάναμε καθημερινά με τους εργαζόμενους και να πούνε τη γνώμη τους. Όλα αυτά τα λέμε γιατί μερικές φορές προσπαθούν επιπόλαια, εκ του πονηρού προφανώς, να κάνουν και ένα τσουβάλιασμα ορισμένοι, ότι οι συνδικαλιστές ή έτσι αλλιώς ή αλλιώτικοι, όμως δεν είναι έτσι. Το συνδικαλιστικό κίνημα είχε πάντοτε και έχει δύο γραμμές. Από τη μία μεριά είναι η συνεπής γραμμή, αυτή που αγωνίζεται με κριτήριο τα δικαιώματα των εργαζομένων, και από την άλλη είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται, να το πούμε έτσι, ως διούρους ύπος, ούτως ώστε να αλωθεί το οργανωμένο κίνημα. Και σε αυτόν τον αγώνα όμως και σε αυτήν την περίπτωση, οι συνάδελφοί μας μάθανε ποιος είναι ποιος, βγάλαν τα συμπεράσματά τους
και νομίζουμε ότι αυτή η εμπειρία είναι πολύτιμη να τη μεταφέρουμε και αλλού, έτσι ώστε όλοι μαζί να συμβάλλουμε επιτέλους οι άνθρωποι των εργοδοτών να βγουν από το οργανωμένο κίνημα, να βγουν από τα σωματεία. Mm-hmm. Κύριε Τσιαούση, να κλείσουμε όπως είπατε, όπως ξεκινήσατε και στην αρχή. Ήταν μια μάχη σημαντική. Συνεχίζεται ο αγώνας όμως, γιατί πάλι ορισμένου χρόνου είναι οι συμβάσεις των εργαζομένων αυτών που καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Ναι. Καταρχήν θα μου επιτρέψετε να πω δύο λογάκια, έτσι μαζεύοντας μια τέτοιο, ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε και το ότι οι εργαζόμενοι τις όποιες κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες πήρανε μαζί με το συνδικάτο μας, δεν τις κάνανε, ας το πούμε έτσι, με ένα συντεχνιακό χαρακτήρα, με ένα συντεχνιακό τρόπο, τη δουλίτσα μας να βολέψουμε και άλλους εκεί. Οι συνάδελφοι δεν σταμάτησαν να αναδεικνύουν, ξαναλέμε για άλλη μια φορά, ότι την πλήρη και σταθερή εργασία την οποία διεκδικούν, τη βλέπουν ένα και το αυτό με την ανάγκη οι φοιτητές να σιτίζονται σταθερά και ποιοτικά, χωρίς προβλήματα, χωρίς δηλαδή να μπαίνει μέσα ένας παράγοντας ο οποίος ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να ταράξει αυτή την ισορροπία που λέγεται επιχειρηματικό κέρδος, που λέγεται αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ επιχειρηματιών, μεταξύ επιχειρηματιών και Βρετανίας και ούτω καθεξής. Και βεβαίως οι εργαζόμενοι δώσαν τη μάχη αυτή χωρίς να διαφορούν για τις συνολικότερες εξελίξεις. Δεν σταματήσανε να φωνάζουν για το ότι είναι κάθετα αντίθετη, για παράδειγμα, στο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση τώρα για τα πανεπιστήμια, που προσπαθεί να βάλει μέσα την αστυνομία. Μη λέμε τώρα πράγματα τα οποία έχουν υποθεί επανειλημμένα. Άλλωστε, μπορεί η κινητοποίηση αυτή να έλειξε, αλλά αύριο Πέμπτη έχουμε ραντεβού στο άγαλμα του Βενιζέλου στις 5.30 το απόγευμα και οι εργαζόμενοι, οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στη σύντηση της Λέσχης, εκεί του Απιθύτα, θα είναι παρόντες και μάλιστα με μαχητική διάθεση. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Ο αγώνας συνολικότερα δεν σταματάει, γιατί το ότι πήραν τώρα τους συναδέλφους μας στη δουλειά δεν σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημα. Γιατί όπως ήδη αναφέραμε, η Βρετανία θέλει τους επιχειρηματίες μέσα και μάλιστα το ανέπτυξε, όπως αναφέραμε και πριν, ολοκληρωμένα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε λίγες μέρες από τώρα, σε κανένα δύο μήνες από τώρα που θα λήξει η σύμβαση των συναδέλφων, πάλι θα μπουν σε ένα τέτοιο καθεστώς ομοιρίας που θα τους κρατάνε εργολάβοι και Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης. Επομένως, αυτός ο αγώνας συνεχίζεται και πόσο μάλλον όταν βλέπουμε ότι κυβέρνηση, εργοδοσία και εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός από κοινού λειτουργούν προκειμένου να μας φέρουν σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Και να με επιτρέψετε εδώ και ένα φρέσκο νέο, μόλις τώρα προέκυψε και πρέπει να το αναδείξουμε για να δούμε τι ευθύνες έχουν αυτοί που λέμε και κυβερνητικός συνδικαλισμός. Λίγο πριν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ομοσπονδίας Επισητισμού Τουρισμού. Την ίδια στιγμή λοιπόν που έχουμε εργάτες να παλεύουν για αυτά τα οποία αναφέρουμε, εργάτες οι οποίοι παλεύουν για πλήρη και σταθερή δουλειά κτλ., τι μας έρχεται από την πλειοψηφία η οποία ελέγχει την Ομοσπονδία Επισητισμού Τουρισμού? Ότι είναι διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις στους μεγαλοξενοδόχους, αυτούς που τόσα χρόνια πήρανε πόσα δισεκατομμύρια από τον ιδρώτα μας, από τον μόχθο μας, παραχωρήσεις τι είδους, βεβαίως και τώρα επιφυλασσόμαστε γιατί αυτό θα επισημοποιηθεί και όλα θα υποθεί επίσημα, αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό που διακυβεύεται τώρα και από ό,τι φαίνεται θα γίνει, θα το δεχτούν εκεί οι πλειοψηφώντες, είναι να μην εφαρμόζεται η κλαδική σύμβαση σε μικρότερα ξενοδοχεία προκειμένου να δώσουν την ευκολία σε ξενοδόχους να ελίσσονται. Να μην εφαρμόζεται η κλαδική σύμβαση σε εργαζόμενους που προλαμβάνονται για πρώτη φορά μέχρι να κλείσουν 18 μήνες δουλειάς, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Στην ουσία μιλάμε για ξύλωμα διάλυση της κλαδικής σύμβασης και πολλά ακόμη. Και φέρνω και αυτή την εικόνα στη συζήτηση, γιατί ξαναλέμε ότι είναι πολύ σημαντικό πλέον οι εργαζόμενοι να βγάλουν συμπεράσματα. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τελικά για τα κοινά προβλήματα που έχουμε, η πλειοψηφία των εργαζομένων, για τις κοινές ανάγκες, είναι ο αντίπαλος κοινός, άρα κοινή πρέπει να είναι και η δράση μας. Μπορούμε να κουβεντιάσουμε πάνω στα επιμέρους ζητήματα που ενδεχομένως διαφωνούμε, έχουμε ενστάσεις το ένας με τον άλλον. Άλλωστε δεν θα ήταν και υγιές να μην υπήρχαν και επιμέρους ενστάσεις σε ένα διάλογο. Αλλά μπορούμε να τα βρούμε αυτά, να τα βάλουμε στην άκρη και από κοινού να προχωρήσουμε, ανεξάρτητα από το τι Θεό πιστεύει ο καθένας, όπως λέμε σχηματικά, με βάση, ξαναλέω, τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες. Μάλιστα. Λοιπόν, να τα κρατήσουμε όλα αυτά. Κύριε Τσιαούση, να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Και ο αγώνας συνεχίζεται, αυτό καταλαβαίνω. Ευχαριστούμε για το ότι πάντοτε βρίσκεται χρόνο. Πρέπει να τα αναφέρουμε και αυτά που και που, όχι για να βλογάμε τα γένια μας, αλλά να εκτιμήσουμε το ότι συχνά πυκνά βρίσκεται χρόνο προκειμένου να αναδείξετε αυτές τις πλευρές, πράγμα που δεν συμβαίνει από άλλα μέσα. Για αυτονόητους λόγους, μην πούμε κάτι παραπάνω. Αυτονόητο το καθήκον μας αυτό, να μεταφέρουμε τη φωνή των εργαζομένων, και αυτός είναι και ο ρόλος ο δικός μας από αυτή τη μεριά του αγώνα. Να είστε καλά, λοιπόν. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.